Τον Μιχάλη Αεράκη. Για να τον δω λοιπόν. Γεια σας κύριε Αεράκη. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα. Και ξέρετε τι γίνεται κύριε Αεράκη. Πέρα από ότι είστε ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο ρόλος σας είναι κομβικός και για την εξέλιξη από ό,τι γνωρίζω της σειράς. Ακόμα και τα κριτικά σας μας μεταφέρουν και ο τρόπος της ομιλίας σας στην Κρήτη. Και αυτό είναι μαγευτικό. Είμαι κριτικός, ζω στην Κρήτη τα τελευταία 25 χρόνια, οπότε είναι η γλώσσα μου, είναι τα βιώματά μου, το DNA, η Κρήτη ολόκληρη που έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ εμείς από τον παππού μας, που δεν είναι ο παππούς της Κρήτης, αλλά της Οικουμένης, ο Λάκερης, που είναι ο Καζαντζάκης. Σωστά. Κουβαλούμε θέμε δε θέμε την Κρήτη πάνω μας και η ευθύνη μας είναι τεράστια. Μπορεί να ακούγεται κάπως αυτό, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι κριτικοί. Και γι' αυτό και η σειρά αναδεικνύει πάρα πολύ τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης και αυτό είναι κάτι άκρο συγκινητικό, πέρα από την πλοκή που έχει. Έχετε βοηθήσει εσείς εντός εισαγωγικών του σεναριογράφους, ακόμα και τους ηθοποιούς, στην διάλεκτο, στην προσέγγιση? Να το πω έτσι απλά, ό,τι μπορώ κάνω. Γιατί μας έχουν πει ότι έχετε βοηθήσει. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο ηθοποιός μας το είπε πολύ στο... Μας το είχαν πει, επειδή ρωτάμε είναι για τους ηθοποιούς, γιατί το πιο λαλιά. Πώς καταφέρουν, δηλαδή, να τα φέρουν. Είναι πολύ δύσκολα τα κριτικά. Σωστά, ναι. Λοιπόν, πάμε στις νέες εξελίξεις. Γιάννη μου, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χτες. Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ότι αυτός ο απαγορευμένος έρωτας του Αστέρη και της Αργυρός περνάει κρίση. Γιατί ουσιαστικά ο Αστέρης έχει μάθει το μεγάλο μυστικό της Στέλλας, ότι δηλαδή είναι Αίγιος και ότι κυοφορεί το παιδί του. Και αυτό έχει φέρει τριγμούς στη σχέση τους. Και ζητάει να συναντηθεί με την Αργυρό για να της πει κάτι πολύ σοβαρό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι θα γίνει με αυτούς τους δυο. Θέλω, κύριε Αεράκη, να το δούμε μαζί, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε πολλά. Ναι. Παρακαλώ. Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις περισσότερα πράγματα για τη σχέση σου. Μου είπες ότι είναι κάτι πολύ δυνατό, αν και είστε ακόμα στην αρχή. Σωστά? Φοβάσαι για τα αισθήματά του, μήπως αλλάξουν? Όχι, είμαι σίγουρη για τα συναισθήματά του και για τα δικά μου. Τότε? Εμείς οι δύο δεν πρέπει να είμαστε μαζί, είναι λάθος. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό? Υπάρχουν εμπόδια. Μεγάλα, ανυπέρβλητα. Είναι συγγενή σου? Διαφορές ανάμεσα στις οικογένειές μας. Βεντέτα? Έχω ξεμείνει και από τσουκάλια εντωμεταξύ. Προχθές μου κάει και το μεγάλο. Το μικρό δεν έχει χερούλια. Και έλεγα να κατέβω στο ρεύμα, να πάρω καινούρια. Ωραία ευκαιρία. Κι εγώ θέλω να ψωνίσω και όλα τα να βάλω. Άντε, πήγαινε να ετοιμαστείς να πάμε μαζί. Ευκαιρία είναι. Και μπορούμε να πιούμε και κανένα καφέ, ε? Παλιά οι χείρες δεν μπορούσαν να βγουν έξω από το σπίτι μέχρι τα 40 των αντρών των. Ούτε στην αυλή δεν βγαίνανε. Και τα παράθυρα τα είχαν όλα ασφαλιστά. Άλλες οι εποχές τότε. Οι άνθρωποι όμως είναι ίδιοι. Και σε κουβεντιάζουν όταν έχουν την ευκαιρία. Και μπορεί να ήταν άλλες εποχές, αλλά δεν ήταν τόσο παλιές. Ο Ματιός μου, Βασιλική, θα σας βοηθάει. Όποτε χρειαστεί. Αλλά έχει τα χωράφια του, το μαγαζί του, τα μελίσια του. Δεν μπορεί να γίνει χίλια κομμάτια. Ήρθα για τη βρύση, αλλά βλέπω ότι είναι μια χαρά. Ναι, φώναξε υδραυλικό και την έφτιαξε. Γιατί φώναξε υδραυλικό, αφού σου πω τι φτιάξω εγώ? Έχεις και εσύ τις δουλειές σου. Δεν μπορείς να έχεις συνέχεια μένα στο μυαλό σου. Δεν θέλεις να έρχομαι. Αυτό μου λες. Αυτό, ναι. Δεν σου έχω ξαναδεί έτσι. Είμαι περίεργα, εντάξει. Είμαι κάπως. Έλα, αγάπη μου. Τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι. Εσύ τι έχεις? Πάλι δουλειές? Θα σου πω, αλλά όχι τώρα. Είναι σοβαρό. Αύριο οπωσδήποτε. Κι εγώ θέλω να μιλήσουμε. Μπορώ άλλο να το κουβαλάω μόνος μου. Συγκλονιστικό. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, γιατί θα της μιλήσει και θα της πει προφανώς ότι περιμένει παιδί μιας άλλης. Ο Παπαμιχάλης τώρα, κύριε Αεράκη, από εδώ και πέρα,
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στην αποκάλυψη αυτού του μυστικού? Κοιτάξτε, αυτό το χωριό χαρακτηρίζεται από πολλά μυστικά και ενοχές. Mm-hmm. Ο ρόλος του παπά είναι, το έχω ξαναπεί, σαν τον ακροβάτη που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντιμαχόμενες οικογένειες, ναι. Για να φέρει την ειρήνη, την αγάπη και εν τέλει τη λέξη σασμό. Mm. Συνεπώς, ο ρόλος του παπά στην εξέλιξη της σειράς μας είναι καθοριστικός. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει όλα τα μυστικά του χωριού μέσα από την εξομολόγηση και η οποία είναι ιερή και δεν αποκαλύπτεται. Σωστά. Ποτέ κανένα μυστικό που λέγεται στην εξομολόγηση. Αυτός είναι ο ρόλος του παπά, όμως είναι σε θέση να ξέρει τα πάντα. Σωστά. Και έτσι λοιπόν θα μεσολαβήσει στην πορεία ούτως ώστε να επέλθει ο πολυπόθητος σασμός. Γιατί ο σασμός για μας τους κριτικούς είναι μία υπέρβαση της αγάπης. Δεν είναι κάτι απλό και οι χειρισμοί είναι πολύ λεπτοί και επί πολύ χρόνο. Δεν είναι ο σασμός που σήμερα είπαμε πάμε μωρέ να τα φτιάξουμε και την επομένη τα φτιάξαμε. Δεν είναι αυτό. Απαιτεί πολύ χρόνο και λεπτούς χειρισμούς. Ο παπάς λοιπόν έχει αυτή την ικανότητα γιατί είναι μέσα στα σπλάχνα της τοπικής κοινωνίας, ζει και αναπνέει με αυτήν, δεν τελειώνει μετά το διεκόν που λένε την Κυριακή οι παπάδες, από εκεί και μετά αρχίζει ο πραγματικός του ρόλος. Μάλιστα. Είναι ένας ευχάριστος όμως παπάς, ο οποίος είναι και γλεντζές και πίνει και θα πει και τη μαντινάδα και τα καλαμπούρια του, αλλά όταν είναι να μιλήσει για θέματα τα οποία είναι τόσο λεπτά για να έρθουν οι άνθρωποι και να μονιάσουν, που λέμε, στην Κρήτη, εκεί έχει ένα άλλο διαφορετικό πρόσωπο. Μάλιστα. Και... ναι, πείτε μου. Θέλω σε αυτό το σημείο, αν με επιτρέπετε, να πάμε μαζί με τον Γιάννη, να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό επεισόδιο, γιατί και αυτό είναι καθηλωτικό. Έχουμε λοιπόν αποκλειστικό απόσπασμα, που ουσιαστικά λοιπόν τι είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο. Είχαμε δει τη Βασιλική να απομακρύνει το Μαθιό. Αυτό λοιπόν θα γίνει ακόμα και τώρα. Παρόλο που υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ατύχημα. Ο Νικηφόρος έχει τροχαίο ατύχημα και ο Μαθιός θέλει να το συμπαρασταθεί. Δεν θα τα καταφέρει και πάμε να δούμε ακριβώς τη σκηνή. Παρακαλώ. Όλο το βράδυ μόνη σου. Έπρεπε να τηλεφωνήσεις. Φύγε από εδώ. Φύγε, δεν σε θέλω εδώ. Εσύ φταίς. Εξαιτίας σου έγινε ό,τι έγινε. Εξαιτίας σου το παιδί μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Φύγε, σου λέω. Δεν σε θέλω εδώ. Φύγε, παράτα με. Άσε με. Τι έγινε? Εγώ δίπλα σου δεν είμαι τόσο καιρό. Μόνη μου. Εγώ και ο γιος μου από εδώ και μπρος. Κανένας άλλος, μόνοι μας, αυτό να πει στη μάνα σου, τα καταφέρνουμε μια χαρά και μόνοι μας. Τι σχέση έχει η μάνα μου, εγώ είμαι εδώ. Έχασα τον άντρα μου. Τώρα παρά λίγο να χάσω και το παιδί μου, το μόνο που μου απέμεινε. Και εξαιτίας σου, εσύ του έδωσες να πιάσει τη μόνη, εσύ το παρακινούσες να οδηγεί. Αλλά αυτό φέρε την ημίρα μου. Μια ζωή πεταμένη στα σκουπίδια. Μια ζωή που δεν χάρηκα. Μόνο ο γιος μου δίνει δύναμη και τώρα
Γιατί του το κάναμε αυτό, μου λες. Γιατί του το κάναμε, τι μας έφταιξε. Ο μόνος που δεν φταίει. Ούτε εσύ φταίσαι σε τίποτα. Όλοι φταίμε. Όλοι. Και ο Θεός μας τιμωρεί. Σώπασε, αγάπη μου, μη λες τέτοια λόγια. Θα μας ακούσει και ο κόσμος. Ο κόσμος. Φύγε από εδώ, φύγε, φύγε. Μακριά, μακριά. Δεν σε θέλω κοντά μου, μην ξαναπατήσεις εδώ. Για να μην μας ακούει και να μην μας βλέπει ο κόσμος που τόσο σας νοιάζει. Φύγε! Κύριε Ράκη, βλέπουμε έναν πολύ διαφορετικό έρωτα ανάμεσα στη Βασιλική και στο Μαθιό. Αυτός ο έρωτας, τι κατάληξη θα έχει, γιατί η Βασιλική ακόμα δεν ξέρει ότι ο Μαθιός είναι ο δολοφόνος του άντρα της. Θα απαντήσω όπως απαντώ και μέσα από το ρόλο μου. Η εξομολόγηση είναι μυστική. Σωστά. Συνεπώς, εγώ δεν μπορώ να δώσω και λυπάμαι ούτε spoiler, ούτε από αυτά τα οποία καταλαβαίνω την ανάγκη σας να διαβάσετε πίσω από τις γραμμές. Και των τηλεθεατών την ανάγκη, όχι μόνο τη δικιά μας και οι τηλεθεατές. Ασφαλώς. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ένα είναι γεγονός όμως. Θαυμάζω τις ερμηνείες των συναδέλφων. Είναι εξαιρετικές, εξαιρετικές. Όπως τα λέτε. Είναι απίστευτοι όλοι τους. Εξαιρώ πραγματικά την ταπεινότητά μου, γιατί εγώ δεν παίζω για πρώτη φορά. Δεν παίζω. Αντιγράφω το συγχωρημένο τον παππού μου, που ήταν παπάς στα Νόγια, και αντιγράφω τον παππού μου και είναι στις ταραγμένες εποχές που συνέβαιναν περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε στην σειρά μας και αντιγράφω. Δεν παίζω. Για πρώτη φορά κάνω μια τόσο εύκολη, υποκριτικά να το πούμε έτσι, δουλειά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε και όμως μπορεί να μου λέτε κάτι τέτοιο για, για το σασμό, όμως ξέρω ότι ετοιμάζεται κάτι υπέροχο με το Διπεθέ Κρήτης. Και θέλω να μου πείτε πότε ξεκινάει. Όχι. Το Διπεθέ Κρήτης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Υπήρξα εκεί καλλιτεχνικός διευθυντής, βεβαίως. Ναι. Από το 2000 μέχρι το 2017. Mm-hmm. 17 χρόνια ήταν αρκετά. Στερήθηκα πάρα πολλά από αυτό που λέμε προσωπική καλλιτεχνική ανέλυξη, διότι είχα την πετριά στη κεφαλή μου και έλεγα ότι όσο καιρό είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής δεν θα εκμεταλλευτώ αυτή τη θέση για να παίζω όποιο ρόλο θέλω, όποτε θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Μπράβο. Υπηρέτησα τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή καθαρά από διευθυντική θέση και όχι μέσα από το να παίξω ή να σκηνοθετήσω. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η σειρά που αφορά την Κρήτη. Τηλεόραση έχω να κάνω από το νησί, μια άλλη σειρά που αναφέρεται στην Κρήτη. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ επιλεκτικός σε οτιδήποτε αφορά τηλεόραση, κινηματογράφο ή και θέατρο. Οπότε δεν είμαι από αυτό που λένε προβεβλημένα πρόσωπα, δεν είμαι άνθρωπος του lifestyle, δεν μου αρέσουν οι συνεντεύξεις. Ακολουθώ ένα δρόμο μοναχικό και όποιος θέλει να μου χτυπήσει την πόρτα θα του ανοίξω και θα του προσφέρω ένα ποτήρι. Πάντως, να πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που ήσασταν μαζί μας, γιατί το γνωρίζουμε όλο αυτό. Ταυτόχρονα να πούμε και στους τηλεθεατές ότι 17 χρόνια που ήσασταν στο καλλιτεχνικό διευθυντή στο Διπεθέ Κρήτης, έχετε ανεβάσει πάρα πολύ αξιόλογες παραστάσεις, με τεράστια επιτυχία και διακρίσεις. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Ράκη, μιλάτε εξαιρετικά. Ναι. Πολύ μεγάλη μου χαρά που τα είπαμε σήμερα. Το εκτιμώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και εσάς και όλους σας. Και δώστε μου, σας παρακαλώ, 5 δεύτερα να πω ότι πονεί η ψυχή μου με αυτό που έχει γίνει στο νησί μου, στην Κρήτη με τους σεισμούς. Συμπονώ όλους αυτούς τους ανθρώπους. Νοερά είμαι μαζί τους. Ξέρω ότι είμαστε δυνατοί. Έχουμε γενναία ψυχή.
θα ξεπεράσουμε και αυτή την πόρα και όλα θα πάνε καλά. Να έχουν δύναμη και κουράγιο. Όπως τα λέτε. Και αυτό είναι και οι δικές μας ευχές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στην Κρήτη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.